Εξαιτίας των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιτρέψτε μου την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και δημόσια τους λειτουργούς του τύπου για την πολύτιμη συμβολή σας στην προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθ' όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Η σωστή πληροφόρηση ενίσχυσε την επικοινωνία και τη συνεργασία μας με τους πολίτες και σε αυτό συνέτεινε και προσπάθεια των λειτουργών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που ανέλαβε τη διεκπαιρέωση μεγάλου μέρους της επικοινωνιακής στρατηγικής. Από τον Ιανουάριο ήδη και παρόλο που το επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού ήταν επαρχία Γουχάν στην Κίνα, μια περιοχή γεωγραφικά απομακρυσμένα από την Κύπρο, η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και παρακολουθούσε τις εξελίξεις, υιοθετώντας τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ECDC. Για την καλύτερη οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στις 25 Ιανουαρίου καταρτίστηκε πλάνο δράσης και τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα. Αρκετά πριν αρχίσουν να καταγράφονται τα πρώτα κρούσματα σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο εφαρμόσαμε στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας αυστηρά μέτρα ελέγχου όλων των επιβατών που έφταναν από οποιαδήποτε περιοχή της Κίνας και όχι μόνο από τη Γουχάν. Ενισχύθηκαν τα ιατρεία στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, συμπληρώνονταν ερματολόγιο και γίνονταν θερμομέτρηση των ατόμων που αφυκνούνται από την Κίνα. Αντίστοιχα μέτρα λήφθηκαν και στα οδοφράγματα. Η περίοδος που ακολούθησε με αποκορύφωμα των Μάρτιων έφερε καταιγιστικές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των πολιτών. Κάναμε αγώνα δρόμου με τον χρόνο για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε τόσο σε υποδομές όσο και σε έμψυχο υλικό. Δημιουργήσαμε τα ιατρεία δημόσιας υγείας και τα ιατρεία βραχίας νοσηλείας, ενώ φροντίσαμε ώστε τα ύποπτα περιστατικά να τη χάνουν περίθαλψη στους θαλάμους υπόπτων περιστατικών. Τρέξαμε για να εξασφαλίσουμε επαρκή εξοπλισμό σε αναλώσιμα για τους επαγγελματίες υγείας. Ενισχύσαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μόλις 25 μέρες πετύχαμε τη δημιουργία της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας, που ευτυχώς δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε. Μέρα με τη μέρα βελτιωνόμασταν και καταφέραμε να προετοιμαστούμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Κυρίες και κύριοι, στις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες, η κυβέρνηση χρειάστηκε και έλαβε αριθμό αποφάσεων, πολλές εκ των οποίων ήταν πολύ δύσκολες και επώδυνες. Χρειάστηκε να αναστείλουμε τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των πολιτών, να απαγορεύσουμε την επιστροφή Κύπριων συμπολιτών μας που βρίσκονταν στο εξωτερικό, να στερήσουμε από τους νοσηλευόμενους την οικογένειά τους σε μια περίοδο επίμονη για αυτούς. Όλα αυτά τα μέτρα δεν λήφθηκαν ελαφρά την καρδιά και ως μέλη αυτής της κοινωνίας, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αισθανόμαστε πόσο σκληρά ήταν. Όμως, αν μάθαμε κάτι από αυτή την υγειονομική κρίση, είναι ότι ο κυπριακός λαός, όταν δοκιμάζεται, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των στιγμών, παραμένει πειθαρχημένος και κάνει όλες τις θυσίες που απαιτούνται για την ανατροπή των αρνητικών δεδομένων. Είναι αυτές οι θυσίες των πολιτών που μας οδήγησαν στη σημερινή πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα και μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού για σταδιακή άρση των περιορισμών. Η υγειονομική κρίση προκάλεσε πολλές ανατροπές σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Πρωταρχική μας έγνοια ήταν η θωράκιση του συστήματος υγείας ώστε να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας και τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Η προσπάθεια αυτή στεύθηκε με επιτυχία και δικαιούμαστε ως κοινωνία να αισθανόμαστε περήφανοι. Παρά τα εξαιρετικά επιδημιολογικά αποτελέσματα, η μάχη κατά του κορονοϊού συνεχίζεται. Όπως και η ίδια επιστημονική κοινότητα στην Κύπρο και διεθνώς τονίζει με κάθε ευκαιρία, ένα νέο κύμα έξαρσης του ιού τους προσεχείς μήνες είναι ορατό. Δεν αναμένουμε ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα στην Κύπρο. Γνωρίζουμε καλά ότι θα υπάρξουν νέες λοιμώξεις, είτε αυτές είναι εισαγόμενες, είτε θα είναι από εγχώρια μετάδοση. Το ουσιαστικό, ωστόσο, είναι ότι σε αυτό το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι και έχουμε καλύτερη γνώση για τον ιό. Γι' αυτό παραμένουμε οργανωμένοι και ενισχύουμε το πλάνο μας και την ετοιμότητά μας για διαχείριση είτε επόμενου κύματος είτε αυξημένου αριθμού κρουσμάτων.
Η προσοχή μας στρέφεται στα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε κάνει ειδικές ρυθμίσεις, παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και ο κατάλογος των χωρών επικαιροποιείται συνεχώς με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Έχω αναθέσει στους λοιμοξυλλόγους του ΟΚΙΠΗ, τον Λίνο Χατζηχάννα και τον Κώσταν Κωνσταντίνου, την ευθύνη να παρακολουθούν και να με ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση στα νοσηλευτήρια, στα δημόσια νοσηλευτήρια. Οι μονάδες συντατικής θεραπείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε εξοπλισμό. Αγαπητοί φίλοι, η άρση των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε όλοι να συμπεριφερθούμε με προσοχή. Ενώ όσο δεν υπάρχει εμβόλιο, ο κίνδυνος πισωγυρίσματος είναι υπαρκτός και πρέπει να αποφύγουμε. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η στρατηγική της άρσης των περιορισμών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπευθυνότητα των πολιτών, στην ατομική και συλλογική ευθύνη. Η Κύπρος επιχειρεί την επιστροφή στην κανονικότητα με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια όλοι μαζί. Μένουμε σε εγρήγορση και δεν επαναβαμόμαστε. Είμαστε όλοι πιο έμπειροι, πιο επαρκείς, πιο έτοιμοι. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά, με ευσυνειδησία, θα κάνουμε ό,τι πρέπει εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυρίες και κύριοι, πρωτού σας δώσω τον λόγο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θεωρώ υποχρέωσή μου να απευθύνω θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε άτομα και υπηρεσίες που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε ετοιμότητα, προσφέροντας τις γνώσεις τους και δουλεύοντας εντατικά και ακούραστα για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της πανδημίας. Πέραν από τους επαγγελματίες υγείας που υπηρέτησαν στα νοσοκομεία και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, έχω καθήκον να ευχαριστήσω ειλικρινά εκ μέρους της πολιτείας τους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής. Τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, που έθεσε από την εποπτεία της, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση του πλάνου δράσης, αλλά και τη διαχείριση του νοσοκομείου αναφοράς στην Αμόχωστο, τη σύναψη συμφωνίας με το Κέντρο Αποκατάστασης για τη φιλοξενία ασθενών και τις παραπομπές ασθενών στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με επικεφαλής τη Δόκτωρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, για τις αμέτρητες ώρες που θυσίασαν και εξακολουθούν να θυσιάζουν για την οργάνωση και το συντονισμό όλων των ενεργειών. Ξεχωριστές ευχαριστίες στην γιατρό Ιωάννα Γρηγορίου, που ανέλαβε σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες το δύσκολο κομμάτι της οργάνωσης των ελέγχων στα σημεία εισόδου, τον Χρήστο Χαραλάμπους για την επικοινωνία και το συντονισμό που ανέπτυξε με εργαστήρια. Τον Βαλεντίνο Σιλβέστρο, που ηγήθηκε μιας καθοριστικής, όπως αποδείχτηκε, ομάδας εκείνης της ιχνηλάτησης, κάτι που έφερε εις πέρας το επίπονο κομμάτι της ενημέρωσης των ατόμων που ήταν θετικά στον ιό, κάνοντας κατορθωτή τη συνεχιζόμενη χιλάτηση των επαφών τους, για το οποίο λαμβάνουμε τα εύσημα από τον ΠΟΕ και άλλους οργανισμούς. Ευχαριστίες και στους εθελοντές που βρέθηκαν σε διάφορα στάδια της πανδημίας στην ομάδα, στους λειτουργούς των οδυντατρικών υπηρεσιών, τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας και τους φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Τους λειτουργούς των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας υπό τον Ηρόδοτο Ηροδότου για την πολυεπίπεδη δράση τους τόσο για τον έλεγχο της στήρησης των προνοιών των διαταγμάτων όσο και για την ετοιμασία των πρωτοκόλλων. Τους ανθρώπους που εργάστηκαν για το στήσιμο και τη στελέχωση των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα την Όλγα Καλακούτα και την Ντενίς Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη της ΠΟΕΔ που έτρεξαν με προθυμία να βοηθήσουν στη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου των Ιατρείων και προσέφεραν τις εγκαταστάσεις τους για να στελεχώσουν το κέντρο. Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω και το Σύνδεσμο Αστυνομικών που προσφέρει αυτή την περίοδο το χώρο του για να στεγάσει το Συντονιστικό Κέντρο. Τη Ριάννα Κωνσταντίνου και όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων που στάθηκαν ακούραστοι στρατιώτες, υπερέβαλαν εαυτούς και μεταξύ άλλων πολλών στελέχωσαν το τηλεφωνοκέντρο 1420, αλλά και παρήχαν εξωνοσοκομιακή φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19. Τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και κυρίως τον Διευθυντή Λούι Παναγή, που κυριολεκτικά, μια νυχτή, πέτυχε να στήσει τον μηχανισμό για την διαχείριση των ατόμων που επαναπατρίζονται και έπρεπε να παραμείνουν σε καραντίνα, αλλά και τον συντονισμό ώστε κανένας Κύπριος πολίτης στο εξωτερικό να παραμείνει χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1450 με λειτουργούς των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπήρξε επίσης σημαντική.
τις νοσηλευτικές υπηρεσίες υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Αντρέα Ξενοφόντος, που συντόνισαν τις τοποθετήσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορες θέσεις. Ξεχωριστή αναφορά κάνω στη μονάδα των επισκεπτριών υγείας, που είχαν την ευθύνη του ελέγχου των ατόμων που παρέμειναν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία, αλλά και του ελέγχου της κατάστασης της υγείας των ασθενών με COVID-19. Και συνεχίζουν να έχουν. Τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του ΟΚΙΠΗ, που εθελοντικά ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν από τη θέση τους τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας το κέντρο παροχής υπηρεσιών ψυχικής τηλεφροντίδας για τους ασθενείς με κορονοϊό, τους οικείους τους και όσους χρειάστηκαν υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας. Ιδιαίτερη μνήμα οφείλω να κάνω στο γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού του φίλου Γιάννη. Το τεράστιο δίκτυο εθελοντών που ανέπτυξε και οι υπηρεσίες που ανέλαβαν εθελοντές να προσφέρουν κάλυψε ένα ευρύ φάσμα, από το οποίο ξεχωρίζουν μεταφορά φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα που ανήκαν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, αλλά και στελέχωση διαφόρων σημείων για την ομαλότερη λειτουργία του συστήματος. Τους ιδιώτες γιατρούς και τα οργωμένα σύνολά τους που εργάστηκαν για την περίθαψη ασθενών μέσω της επιστράτευσης, τη διευθυντική ομάδα του ΟΑΗ, του ΟΚΙΠΗ και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. Και τέλος, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα στη συντονίστρια του γραφείου μου Αναστασία Ανθούση για την στήριξη και τη δύναμη. Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην εκφράσω στους συναδέλφους μου στο Υπουργό, να μην ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εξ αρχής παρακολουθούσε την εξέλιξη της πανδημίας και που παρόλο που γνωρίζω για τον ίδιο ήταν διπλά δύσκολο, έλαβε όλες εκείνες τις αποφάσεις που εκ του αποτελέσματος φάνηκαν ότι ήταν καταλυτικές για τη διαχείριση της πανδημίας. Ευχαριστώ.